Η άσκηση Ευνομία 4-23 που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου ένωσε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Γαλλίας και της Ιταλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η άσκηση, όπως σας ενημερώσαμε, περιελάμβανε τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκάφων Ραφάλ και F-16, τα οποία πέταξαν πάνω από την Κύπρο στο πλαίσιο των σενάριων μάχης. Συγκεκριμένα, οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιεύτηκε παρουσιάζει την πτήση τουλάχιστον δύο ελληνικών μαχητικών F-16 πάνω από την Κύπρο, που συνοδεύονται από μαχητικά Ραφάλ της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας. Στην τελική φάση της άσκησης Ευνομία συμμετείχε σύμφωνα με το ΓΕΦ, το ΠΑΘ Ιωαννίδης, παράκτια περιπολικά, μονάδες αεράμυνας και ελικόπτερο AW-139 της Εθνικής Ουράς. Η φρεγάτα Ψαρά, υποβρύχια, αεροσκάφος έγκυρης προειδοποίησης και αεροσκάφη F-16 των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η φρεγάτα Τσιβαλίρ Ολ, το ΠΑΘ Σιν και αεροσκάφη Ραφάλ των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Το ΠΑΘ Μπορσίνι, αεροσκάφος έγκυρης προειδοποίησης και UAV των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης και ομάδες υποβρυχίων καταστροφών και ειδικών επιχειρήσεων των τεσσάρων χωρών. Τα σενάρια της άσκησης περιελάμβαναν επιχειρήσεις θαλάσσιας απαγόρευσης, αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, αντιεραπορικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, εκτέλεση γυμνασίων προχωρητικών ελιγμών και επικοινωνιών, εκτέλεση πυρών επιφανείας, ενεργοποίηση του συστήματος αεράμυνας των ασκούμενων ναυτικών μονάδων και της διοίκησης αεροπορίας Εθνικής Ουράς με την εκτέλεση αποστολών προσβολής χερσαίων στόχων, αεροπορικών γυμνασίων και πτήσεις χαμηλής ναυτιλίας. Εξετάστηκαν επίσης σενάρια έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΓΕΦ. Πείτε μας τη γνώμη σας για την άσκηση αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.